Έχουμε ένα νομοσχέδιο στο οποίο επί της αρχής υπάρχει μια ευρύτατη συμφωνία. Συμφωνία από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά, την Πλεύση Ελευθερίας. Όλοι είναι αυτοί με την πράσινη μετάβαση. Όλοι. Και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλήθεια, πόσο πολύ οικολογικά ευαίσθητη μπορεί να είναι ο κύριος Μπάιντεν με τον αμερικάνικο υπεριαλισμό, ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή άμα το θέλετε το πράσινο νατοϊκό γεράκι στη Γερμανία, τον κόμμα των πρασίνων δηλαδή που έχει και υπουργό εξωτερικών, τους έφαγε η ευαισθησία για το περιβάλλον, γι' αυτό ακριβώς και μακελεύουν τους λαούς της περιοχής. Απλά αυτή η επιλογή αποτέλεσε μια επιλογή του κεφαλαίου για να βρουν διέξοδο τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια και μάλιστα κερδοφόρα διέξοδο. Αναρωτήθηκε ο κύριος Τσακαλώτος, απευθυνόμενος στο ΚΚΕ, γιατί δεν στηρίζει αυτή την πολιτική της πράσινης μετάβασης. Γιατί δεν είναι με την ενεργειακή δημοκρατία, αναρωτήθηκε, και με τις ενεργειακές κοινότητες, ως δήθεν αντιστάθμινα, όπως έλεγε, του αγοραίου καπιταλισμού. Δηλαδή, τι επανέφερε? Χρεοκοπημένες απόψεις των αρχών του 20ου αιώνα, του προηγούμενου αιώνα, και τις παναφέρει σήμερα. Θα το λέγαμε ότι είναι ρομαντικός, ότι αποτελεί ένα σύγχρονο Ρομπέν, μάλλον ένα σύγχρονο Δον Κιχώτη, και κυνηγάει ανεμόμυλους. Όμως αυτή η εποχή της ρομαντικότητας για τον κύριο Τσακαλώτο πέρασε ανεπιστρεπτή, γιατί έχει προϋπηρεσία, έχει και πεπραγμένα. Τσακαλώτος, Χαρίτσης, Σταθάκη, Αχτσιόγλου, στελέχη σήμερα της Νέας Αριστεράς, ήταν από τους κυρίους υπουργούς της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που οι οποίοι δεν συμβιβάστηκαν απλά με τις ανάγκες του κεφαλαίου, αλλά πρόθυμα υλοποίησαν το σύνολο των αναγκών των μονοπωλιακών ομίλων. Αλλά αλήθεια, τι σημαίνει ενεργειακή δημοκρατία? Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο πολύ ευαίσθητη που θέλει δίκαιη ενεργειακή μετάβαση? Την έπιασε ο πόνος για κοινωνική δικαιοσύνη την Ευρωπαϊκή Ένωση? Κάθε άλλο. Απλώς είναι ο φέρετζες για να καλλιεργεί αυταπάτες. Γιατί εμείς το λέμε καθαρά. Πώς θα γίνει αυτή η αυτοπαραγωγή? Δεν χρειάζονται χρήματα. Δεν χρειάζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και η συντριπτική πλειοψηφία που δεν τα έχει, τι τους λέτε? Τους λέτε να απολαύσουν τις συνθήκες της ενεργειακής φτώχειας ενός πολύ ακριβού μείγματος. Άρα δηλαδή διευρύνεται ακόμη περισσότερο την κοινωνική διαστρωμάτωση προς όφελος των λίγων και σε βάρος των πολλών, με την πρόταση και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ. Και εσείς που είσαστε κρατιστές ότι το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει για να αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα, στην ενέργεια όχι? Δεν πρέπει το κράτος να διασφαλίζει για το λαό φτηνή ενέργεια? Και πρέπει ο καθένας από μόνος του, ατομική ευθύνη δηλαδή εδώ, ο ακρογωνιαίος λίδος του νεοφιλελευθερισμού, και στο κάτω-κάτω της γραφής, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται σήμερα τις ενεργειακές κοινότητες? Δεν είναι στη συντριπτική πλειοψηφία οι ίδιες οι εταιρείες των ΑΠΕ, οι οποίες βρίσκουν ένα πολύ εύκολο έδαφος, δωρεάν επένδυση, για να αυξήσουν τον τζίρο τους και να εξαγοράσουν σε δεύτερη φάση αυτές τις ενεργειακές κοινότητες ή να τις χρεοκοπήσουν αν πάνε κόντρα στα συμφέροντά τους? Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ βολική η κριτική την οποία κάνουν τα άλλα κόμματα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και γι' αυτό μπορεί ο κύριος Υπουργός και στην παρέμβαση που έκανε πριν από λίγο πολύ εύκολα να απαντήσει τα σαθρά τους επιχειρήματα, στην κυριολεξία σαθρά επιχειρήματα. Γιατί, για παράδειγμα, τι άλλο μπορεί να είναι η αγωνία ΠΑΣΟΚ και άλλων, ότι συνενώνονται οι ΦΟΣΔΑ? Δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι για σας ότι είτε με ΦΟΣΔΑ ατομικούς είτε με ΦΟΣΔΑ συνενωμένους προωθείται η εμπορευματοποίηση και η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων? Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες τι κάνουνε? Ιδιωτικά εργοστάσια δημιουργούνε επεξεργασίας των απορριμμάτων. Εμπορευματοποιούν αυτή την κατάσταση. Αν θα το κάνει τώρα η κυβέρνηση ή η Δήμη, είναι το πρόβλημα της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης διαχείρισης των απορριμμάτων? Αντί λοιπόν να πατήσετε σε αυτό ότι πρέπει να απαγορευτεί επιχειρηματική δραστηριότητα, εσείς λέτε ποιοι θα κάνουν τις ιδιωτικοποιήσεις? Αν θα τις κάνουν οι Δήμοι ή οι Περιφέρειες. Δηλαδή να διαλέξει ο λαός
με ποιανού συμφέροντα θα υποταχθεί. Τα συμφέροντα που υπηρετούν οι Δήμοι, τα συμφέροντα της κυβέρνησης. Δεύτερο ζήτημα. Υπάρχει ανορθολογισμός της ΑΠΕ. Βεβαίως υπάρχει ανορθολογισμός, τεράστιος. Σπατάλη ενέργειας, η οποία πετέται στα σκουπίδια, γιατί δεν απορροφάται. Και ερχόσαστε τώρα, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι, και λέτε να γίνουν μονάδες αποθήκευσης. Μπαταρίες δηλαδή. Αλήθεια, εγώ είχα, θυμάμαι μια διαφήμιση που έλεγε ότι ο κίνδυνος να πετάς τις μπαταρίες οπουδήποτε και πρέπει να τις δίνεις σε ειδικούς κάδους, γιατί μολύνουν το περιβάλλον. Και φανταστείτε να γεμίσεις τώρα τόπος με μπαταρίες, πόσο οικολογικό είναι αυτό, το μέτρο. Δηλαδή μπαταρίες, ή να αυξηθεί λέει, το δίκτυο, η χωρητικότητα του δικτύου, λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είπε. Και δηλαδή τι θα κάνουμε τεράστια δίκτυα για να απορροφούν το πικ της ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και μετά τι θα τα κάνουμε. Και ποιος θα πληρώσει την κατασκευή τους, ποιος θα πληρώσει την, την απόσβεσή τους, ο ίδιος ο λαός. Και δεν λέτε, για παράδειγμα, να κάνουμε μια ερώτηση στον κύριο Υπουργό, το ρεύμα που θα είναι από ΑΠΕ αποθηκευμένο, πόσο θα κοστίζει πολύ περισσότερο. Μήπως θα είναι το τρίτο στη σειρά μετά και από το φυσικό αέριο που θα μπαίνει μέσα στο μείγμα. Άρα θα αυξάνει ακόμη περισσότερο το κόστος. Και άλλο ένα ερώτημα που το έχουν ξαναθέσει πάλι, κύριε Υπουργέ. Τι θα τις κάνουμε αυτές τις μπαταρίες που έχουν χρόνο ζωής περιορισμένο. Πού θα τις ανακυκλώσετε. Υπάρχουν τέτοια μέτρα. Τέτοια μέτρα κανένα. Και καμία αγωνία από τα άλλα κόμματα που είναι υπέρμαχοι. Και εμείς αναρωτιόμαστε, το να προβάλλει στα συμφέροντα κάποιων συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων, μήπως εκαθιστά και αντιπρόσωπο τους, αυτών των επιχειρηματικών ομίλων, στον ανταγωνισμό το σφοδρό που έχουν, ποιοι θα πάρουν μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα. Γι' αυτό ακριβώς λέμε επί της ουσίας. Ορισμένα πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Σας θέσαμε δύο ερωτήματα. Και δεν έχετε απαντήσει. Άλλα δύο ερωτήματα. Εσείς που είστε με την πράσινη μετάβαση και με την προστασία του περιβάλλοντος, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά και μικρότερα, γιατί υπονομεύονται. Τα οποία μπορούν να παράγουν ρεύμα οποιαδήποτε στιγμή. Γιατί μειώνεται στο μείγμα, στο ΕΣΕΚ, το είπαμε και πριν, ποσοστία. Μειώνονται ποσοστία. Εκτοξεύονται τα φωτοβολταϊκά 6,5 φορές πάνω, 4 φορές πάνω μέχρι το 2050 τα αιωλικά, και μειώνεται η συμμετοχή των υδροηλεκτρικών. Ενώ θα μπορούσαν να συμβάλλουν και να δίνουν ενέργεια σε συγκεκριμένες όσες που υπάρχει ανάγκη, αλλά και να εμπλουτίζουν τον υδροφορό ορίζοντα, και για αρδευτικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Και το δεύτερο που σας έχουμε πει, γιατί πάτε με τα φωτοβολταϊκά, που είπε πολύ σωστά ο κύριος Υπουργός ορισμένες παρατηρήσεις, δουλεύουν μόνο όταν έχει ήλιο και παράγουν ρεύμα μόνο όταν έχει ήλιο. Και δεν αξιοποιείται μια τεχνολογία που είμαστε πρωτοπόροι στην Ελλάδα σε αυτή την τεχνολογία. Είναι εγχώρια τεχνολογία. Δεν χρειάζεται να εισάγουμε την ηλιοθερμία. Τα μεγάλα ηλιοθερμικά εργοστάσια. Τα οποία μπορούν να παράγουν ρεύμα ανεξάρτητα αν έχει ήλιο ή όχι. Αυτό γιατί δεν το κάνετε. Αφού είστε με τον πράσινη μετάβαση. Κανείς δεν το προτιμεί. Μόνο το ΚΚΕ κάνει αυτή την πρόταση, πολύ συγκεκριμένη. Και βεβαίως έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση που την παρουσίασε και η συγκεκριά μας, αλλά πολύ περισσότερο ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Γι' αυτό λέμε ότι επί της ουσίας η διαπάλη σας είναι για τα ποια επιχειρηματικά συμφέροντα θα εξυπηρετηθούν, αδιαφορώντας για τις ανάγκες του λαού και των λαϊκών στρωμάτων. Το ίδιο ακριβώς δείχνει και η τροπολογία την οποία φέρατε. Για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, της τηλεθέρμανση. Που τι κάνατε, επί της ουσίας εξυπηρετήσατε τη ΔΕΗ, θα πληρώσει ο κόσμος τα χρέη προς τη ΔΕΗ. Αυτό κάνατε, αποσπώντας πόρους οι οποίοι θα κατευθυνώσετε σε υποδομές απαραίτητες για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, και με αυτή τη λύση πάλι αυξάνετε Την τηλεθέρμανση. Θα σας πω και τα ποσοστά. 41% στην περιοχή της Κοζάνης, από τα 52 ευρώ στα 75, και τουλάχιστον 65% στην Πτολεμαΐδα. Γι' αυτό ο κόσμος έχει βγει στον δρόμο και δεν αποδέχεται τη συγκεκριμένη ρύθμιση ως ρύθμιση, βαθύτατα αντιλαϊκή ρύθμιση. Και γι' αυτό έχουν και συγκεκριμένες προτάσεις που όμως έρχονται σε αντίθεση
με τη δικιά σου πολιτική και τελειώνω με αυτό, γιατί ακριβώς πρέπει να συγκρουστούμε με την αιτία. Και η αιτία στην προκειμένη περίπτωση είναι το εμπόριο ρήπων, που καθιστά το λιγνίτι ανενεργό. Με αυτό το εμπόριο ρήπων πρέπει να συγκρουστούμε για να μπορέσουν ακριβώς να αξιοποιηθούν το σύνολο των ενεργειακών πηγών. Και υπάρχει τέτοια τεχνολογία, κύριε Υπουργέ. Εσείς θέλετε να την εφαρμόσουν οι βιομηχανίες που έχουν πραγματικά ρήπους και δεν πληρώνουν τώρα εμπόριο ρήπων, όπως η Τζίβεντο βιομηχανία, για παράδειγμα, που έχει εξαιρεθεί. Ποια είναι η αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα. Γιατί δεν βάζετε τέτοιες λοιπόν φίλτρα στις ηλεκτρικές, στις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το λιγνίτι, που το έχουμε πει εδώ και δεκαετίες, από τότε που ξεκίνησε η συζήτηση για τη λεγόμενη απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την απολιγνητοποίηση. Και τέτοιες ζητήματα όπως τις τηλεθέρμασες θα είχαν απαντηθεί μια και καλή. Αλλά αυτά δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες και τα συμφέροντα των αρπακτικών της πράσινης ενέργειας, αυτοί που κάνουν τις πράσινες business.